Εσείς είχατε τέτοια θέματα, τσακωνόσασταν για το φαγητό, πετούσατε φαγητό? Ήμασταν αρκετά τυχεροί γιατί τον πρώτο 1,5 μήνα κερδίζαμε συνέχεια και έτσι ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι, έστω τόσο όσο που τρώγαμε. Και είχαμε και τον top chef εδώ, έτσι, δεν το συζητώ. Αν δεν είχαμε τον Κώστα, δεν ξέρω τι θα κάνει. Νομίζω τώρα τα παιδιά μπαίνουν πιο υποψιασμένα και πιο πολύ να αναδειχτούν οι ίδιοι. Αυτό συμβαίνει στο Survivor.